προσθήκων, όσο βαρύ και δύσκολο κι αν είναι. Όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια, θα το κάνω μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι στιγμές είναι άλλωστε κρίσιμες και επιβάλλουν ενότητα και εθνική συνεννόηση. Την παρούσα χρονική περίοδο βιώνουμε ένα σταθές περιφερειακό περιβάλλον, με εύθραστες ισορροπίες στον εγγύς ζωτικό-γεωπολιτικό χώρο. Ωστόσο, δράτωμαι της ευκαιρίας να σας διαβεβαιώσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι εδώ, είναι δυνατές, είναι αξιόπιστες και είναι έτοιμες να εκτελέσουν την αποστολή τους στο ακέραιο και να προασπίσουν την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, κρατώντας ψηλά τη σημαία της αποτροπής, της ισχύως και της υπερηφάνειας, ώστε να προασπίσουν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή ευθύνης της πατρίδας μας. Η ιστορία μας δεν μας αφήνει περιθώρια να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Ακούσαμε προηγουμένως την εθνική προσπάθεια για την απόκτηση αυτού του πλοίου, το Ρεκτού Αμπέρο, το 1911, το οποίο ουσιαστικά διαμόρφωσε την ιστορία της ελότητας της νεότερης Ελλάδος. Δεν υπάρχει καμία άλλη μονάδα στόλου η οποία να έχει συνδράμει και συντελέσει τόσο θετικά στην ιστορία κανενός κράτους στον κόσμο όσο αυτό το Ρεκτό Αμπέρο. Επομένως, η όποια τιμή που γίνεται είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει. Θέλω να συγχαρώ το Ίδρυμα, προσωπικά τον κύριο Τσάκο, για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει άλλη μια φορά και μας θυμίζει πόσα σημαντικά πράγματα μπορούν να γίνουν, πόσα αποτελεσματικά μπορεί να είμαστε, όταν το κάθε μας ζήτημα γίνεται θέμα εθνικής προσπάθειας. Από τα νέα μου καθήκοντα θα πράξω ότι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας σαν πυλώνα σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Γι' αυτό άλλωστε ασκούμε ενεργή στρατιωτική διπλωματία, έχοντας αναλάβει ένα ρόλο κλειδί στην προώθηση αμυντικών συνεργειών και οικονομικών ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Αγαπητέ καπιτά Παναγιώτη, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να διαβιβάσω τις θερμότερες ευχές μου σε εσάς, την οικογένειά σας, αλλά και τα πληρώματά σας, καθώς και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου για την επιτυχή έκβαση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Σας ευχαριστώ.